Η σύμπραξη με την Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων Χαλκιδικής για τη δημιουργία του πρώτου σχολείου τουρισμού είναι μία από τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής για την επόμενη τριετία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, κ. Γρηγόρη Τάσιο, το σχολείο τουρισμού θα εξασφαλίζει την κατάρτιση των επαγγελματιών και των στελεχών υπαλλήλων στον τουριστικό κλάδο. Στόχος της Ένωσης Ξενοδοχείων είναι να συμπράξει με την Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων Χαλκιδικής. Ήδη έχουμε κάνει μια πρώτη συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα για να μπορέσει να δημιουργήσει σε εισαγωγικά η λέξη χωρίς το πρώτο σχολείο τουρισμού το οποίο σχολείο τουρισμού θα έχει να κάνει σχέση με την κατάρτιση κυρίως τόσο των επαγγελματιών όσο και των στελεχών υπαλλήλων γενικά ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων δωματίων ακόμα και επισκεπτισμού αν θέλετε σε ένα σκεπτικό που έχει να κάνει σχέση με την επόμενη μέρα της εκπροσώπησης στα κοινά του νομού Χαλκιδικής, μια και όπως ξέρετε θα αρχίσουν να υπάρχουν κάποια προβλήματα από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει η υποχρεωτικότητα στα επιμελητήρια, καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσουν να υπάρχουν κάποια ζητήματα εκπροσώπησης κλπ. Και αυτό εμείς θέλουμε να το δούμε, αν θέλετε, πιο με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και με στόχο βέβαια πάντα την κατάρτιση που νομίζω ότι λείπει και από τον νομό και πρέπει να κάνουμε σημαντικά και καλά βήματα σε αυτή τη διαδικασία. Και μέσω του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας, που είναι ένα κέντρο διαβίου μάθησης τύπου 2, που ανήκει στην Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, στόχος είναι από αυτό το εργαλείο να μπούμε και στη διαδικασία και μελετών και προγραμμάτων από το εξωτερικό, τόσο για πιστοποιήσεις όσο και για μελέτες που θα ουσιαστικά με ένα χαμηλό σχετικά κόστος, γιατί δεν θα υπάρχει στόχος της κερδοφορίας, να μπορεί να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και στην αυτοδιοίκηση. Κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με άμεσες παρεμβάσεις στις υποδομές, παραδείγματος χάρη καλοπισμός ενός οικισμού ή καλοπισμός μιας παραλιακής ζώνης που πρέπει να έχει κοινά χαρακτηριστικά σε γενικές γραμμές για να μπορεί το προϊόν να αναβαθμιστεί και να μπορούμε να βγάλουμε τελικά περισσότερα χρήματα. Όσον αφορά στη φετινή τουριστική περίοδο, έχει ήδη δρομολογηθεί δυναμική προβολή της Χαλκιδικής στην περίοδο μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου μέσω του discovergreece.com. Ήδη έχουμε κάνει τη σύμπραξη με τη Marketing Greece για το 2015. Ο προορισμός θα ξεκινήσει η διαφημιστική καμπάνια από το discovergreece.com από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο δυναμικά. Όπως ξέρετε το discovergreece.com έχει πάνω από 300.000 επισκέπτες την ημέρα σε 4 γλώσσες. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο από τον οργανισμό είναι ότι στοχεύουμε πάλι στην κεντροδυτική Ευρώπη με διάφορες συνέργειες. Χαρακτηριστική να σας πω με τη συνέργεια με τον ΕΟΤ που η Χαλκιδική θα είναι στην έκθεση των Βρυξελών μεθαύριο, τιμόμενη περιοχή.